που έφερνε καθημερινά τιμολόγια με νεφελοποιητές, ζητώντας υπέρογκα ποσά. Συνεχώς διαπτυχτιζόμαστε και σας λέγαμε ότι πρέπει να έρθει ο ασφαλισμένος, να δούμε αν έχει ανάγκη να πάρει αυτό τον νεφελοποιητή, αν έχει νοσηλευτεί, αν παίρνει φάρμακα. Εν τω μεταξύ, δεκάδες εκατομμύρια δραχμές από εισφορές ασφαλισμένων του Ταμείου έχει υπεξαιρέσει ο υπεύθυνος του ΤΕΒΕ στη Σιτία Μανώλης Συντιχάκης. Θερμότατη υποδοχή επιφύλαξε η Ρωσική Εκκλησία σε αντίγραφο της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας από την Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Η εικόνα μεταφέρθηκε στη Ρωσία με αεροπλάνο της πολεμικής μας αεροπορίας. Το αντίγραφο της εικόνας της Πορταΐτισσας της Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους έφτασε στη Μόσχα με σε 130 της πολεμικής αεροπορίας. Την εικόνα που συνόδευε ο ηγούμενος της Μονής Ιβύρων, Αρχιμανδρίτης Βασίλειος και η χοροδία της Μονής, υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μόσχας ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος, ο Έλληνας πρέσβης στη Μόσχα Κυριάκος Δροδουσάκης και πλήθος κόσμου. Το αντίγραφο της εικόνας έγινε κατόπιν αιτήματος του Πατριάρχη Αλέξιου και πρόκειται να τοποθετηθεί στην πύλη της Ανάστασης στην Κόκκινη Πλατεία. Η εικόνα έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τη Ρωσική Εκκλησία. Το πρωτότυπο εικονογραφήθηκε από τον Ιάμπλιχο και έφτασε στη Μόσχα το 1648 μετά από αίτημα του Πατριάρχη Νίκονα. Η εικόνα έχει τοποθετηθεί στη Μονή Αγίου Νικολάου στην Κόκκινη Πλατεία, η οποία είχε κατασχεθεί στη δεκαετία του 1930 από τις Σοβιετικές Αρχές. Ο Δήμος και το Πατριαρχείο της Μόσχας αποφάσισαν τώρα την ανοικοδόμηση της Πύλης της Ανάστασης, όπου βρισκόταν το παρεκκλήσι των Ιβύρων και η εικόνα. Ένα χαστούκι είχε ανάψει φωτιές στο τμήμα νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Καθηγητής, χαστούκι σε φοιτήτρια και οι συνάδελφοί της απέχουν από τα μαθήματα. Την ίδια ώρα, σ' άλλο έχει προκαλέσει στην Αθήνα η αποκάλυψη του τούνελ στην νομική, διαμέσου του οποίου φοιτητές διακινούσαν σκονάκια σε αίθουσα εξετάσεων. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Κάπως έτσι σκέφτηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Πολυχρονόπουλος και χαστούκησε τη φοιτήτριά του Ειρήνη Ασβεστά, όταν αυτή αντιμίλησε τον καθηγητή της που ζητούσε να τερματιστεί η κατάληψη που έκαναν οι φοιτητές στο τμήμα νηπιαγωγών. Εγώ είμαι λειτουργός της παιδείας, είμαι εκπρόσωπος του κράτους και θέλω να είμαι κρατέως αυτό. Κρατώ εγώ την τάξη. Λοιπόν, οδηγηθήκαμε λοιπόν στη φυσική βία. Ποια όμως ήταν η αιτία που ο καθηγητής τόλμησε να σηκώσει χέρι σε βάρος της φοιτήτριάς του? Με αποκάλεσε ξαφνικά ανόητη και όπως ήταν λογικό και όπως κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του. Του ύψωσα τη φωνή και του είπα ότι δεν επιτρέπω σε κανέναν να με αποκαλεί ανόητη. Όπου σήκωσε το χέρι του και με χτύπησε. Πάντως ο καθηγητής δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του και επισημαίνει ότι ήταν μια απερίσκεπτη ενέργεια της στιγμής. Εκ των υστέρων σκεπτόμενος το θέμα, νομίζω ότι δεν άξιζε τον κόπο και δεν θα ήθελα κι εγώ να το είχα κάνει αυτό. Εν τω μεταξύ, στη νομική Αθηνών, δαιμόνοι οι φοιτητές άνοιξαν τούνελ κάτω από τις αίθουσες και έδιναν τις λύσεις θεμάτων σε εξεταζομένους. Ολόκληρη κόλλα περνάει και χέρι. Από την τρύπα μεταξύ τείχου, μέσα στη μεσοτυχία, μπορείς να βάλεις και χέρι ολόκληρο. Μια απλή κίνηση σκυψίματος ότι παίρνω κάτι, μου πέσε κάτι, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά ανάγκη υποπτία τον επιτήρητη. Την καταγγελία έκαναν γονείς φοιτητών στον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αποκάλυψαν ότι φοιτητές σε συνεργασία με φροντιστήρια πολλούσαν σκονάκια με απαντήσεις. Ήταν καταγγελία ότι υπάρχουν τρύπες και γίνονται υποκλοπές στην αίθουσα Σβόλ και Τριανταφυλοπούλου και μάλιστα επιχρήμαση δίνονται οι απαντήσεις. Το γεγονός έχει ξαφνιάσει τους περισσότερους φοιτητές που ήταν ανυποψίαστοι για τα δρόμενα των συμφοιτητών τους στη σχολή. Ο καθένας προσπαθεί να περάσει όπως μπορεί το μάθημα και πέρα με τον πιάσουν έχει τις συνέπειες του. Είναι ανοίξει ένα βιβλίο, αλλά όχι και για οργανωμένα συστήματα και τέτοια. Είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσεις ένα σκονάκι, το κλασικό, και να μην σε δουν παρά τώρα να πληρώνεις για να σου δίνουν σκονάκια. Σε τραγωδία κατέληξε το παιχνίδι ενός εξάχρονου αγοριού στο χωριό Λουδία. Ο μικρός Αλέξανδρος ξέφυγε από την προσοχή των μεγάλων και παίζοντας σε καρότσα φορτωμένη με βαμβάκι, βούλιαξε μέσα στο μαλακό υλικό και βρήκε τραγικό θάνατο. Θρήνο στο Λουδία Θεσσαλονίκης. Το ανέμελο παιχνίδι του εξάχρονου Αλέξη Αθανασιάδη στη γεμάτη βαμβάκι πλατφόρμα του παππού του κατέληξε σε τραγωδία. Ο μικρός βούλιαξε μέσα στο βαμβάκι και πνίγηκε αβοήθητος. Πέσε το παιδί μέσα εκεί και να το σκέπασε το βαμβάκι. Το σκεπάζει και μπορεί να έχω πιανάσει το και να πάθει από ασφυξία. Άμα είναι μπόσκο το βαμπάκι, πέφτει μέσα να μου. Αλλά επειδή είμαστε, έχουμε κάποιο μπόι, να δούμε, δεν μας ξέρουμε κιόλας, καλυπτόμαστε. Ο Αλέξης έλειπε από το σπίτι επί ώρες. Ανάστατη δική του και με τη βοήθεια του χωριού άρχισαν να τον αναζητούν απεγνωσμένα από πόρτα σε πόρτα. Το ψάξε ο παππούς. Το παιδί εδώ το παιδί, το ψάξε παντού, δεν μπορούσε να το βρει. Ειδοποίησε τους χωριανούς εδώ πέρα, ειδοποίησε αστυνομία. Μέχρι το άλλο χωριό πήγανε και το ψάχνανε το παιδί. Τρεις ώρες αργότερα, νέοι του χωριού τον εντόπισαν κατά τύχη στη μοιραία πλατφόρμα, σκεπασμένο από το βαμβάκι. Ήταν όμως ήδη αργά. Ανάστατο το χωριό, αδυνατεί ακόμη και τώρα να πιστέψει την τραγωδία. Ανέβηκαν, έτυχε να ανέβουν και πάνω στην πλατφόρμα με το φακό και είδανε μόνο το παπούτσι του. Από όλο αυτό το βαμβάκι που έμεινε. Το γεγονός είναι πρωτοφανές. Ήταν κάτι το αδιανόητο, δηλαδή δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε και ο κανένας άνθρωπος εδώ στο χωριό μας. Ο μικρός Αλέξανδρος μεταφέρθηκε επίκοντο στο κεντρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του Ρώσου Προέδρου Μπορίς Γέλτσιν μετά το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη χθες το μεσημέρι.
Κανένα κίνδυνο δεν διατρέχει η ζωή του Ρώσου Προέδρου Μπόρις Γέλτσιν, αναφέρουν σημερινές πληροφορίες από τη Μόσχα. Η κατάσταση της υγείας του Προέδρου εμφανίζεται καλύτερη από τον περασμένο Ιούλιο και δεν υπάρχει περίπτωση αντικατάστασής του, δήλωσε σε σημερινές του δηλώσεις ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ιγκόρ Ιγνάτιεφ. Παρόμοια ήταν και η ανακοίνωση που έβγαλαν οι θεράποντες ιατροί, που δήλωσαν πως τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι ο λόγος που ο Γέλτσιν νόσησε δεν ήταν το αλκοόλ, αλλά πιθανότατα η κόπωση του πενθήμερου ταξιδιού που είχε προηγηθεί σε Παρίσι και Νέα Υόρκη. Χθες πάντως, για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες, ο Ρώσος πρόεδρος Μπόρις Γέλτσιν μεταφέρθηκε κατεπηγόντως σε νοσοκομείο, πλημμυρίζοντας με αβεβαιότητα τα 150 εκατομμύρια των κατοίκων για το πολιτικό μέλλον της χώρας. Σε περίπτωση που η κατάσταση της υγείας του 64χρονου ηγέτη χειροτερέψει, καθήκοντα Προέδρου να λαμβάνει ο σημερινός Πρωθυπουργός Βικτόρ Τσερνομίρτιν. Μία ακόμη είδηση από το εξωτερικό μας δελτίο. Στην κοιλάδα των βασιλέων στην Αίγυπτο, η πυραμίδα του Φαραώ Ραμσί του Δευτέρου είναι έτοιμη να υποδεχθεί το κοινό. Όσοι την επισκεφτούν θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν ένα εκπληκτικό δείγμα αιγυπτιακού πολιτισμού. Τη πύληση στο κοινό ανοίγει η πυραμίδα του Ραμσί του Δεύτερου στην κοιλάδα των βασιλέων στην Αίγυπτο. Ο αιγυπτιακός τάφος ήταν ένα δώρο αγάπης πριν από 3.000 χρόνια του Ραμσί για τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Νεφερτίτη. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν μέσα από τις μοναδικές τοιχογραφίες έναν εκπληκτικό αιγυπτιακό πολιτισμό. Ο Φαραώ λάτρευε τη γυναίκα του. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τις εικόνες της που δεσπόζουν σε κάθε τοίχο της κρύπτης που έχει έκταση 520 τετραγωνικών μέτρων. Η πυραμίδα έχει ανακαλυφθεί εδώ και περίπου έναν αιώνα. Χρειαζόταν όμως μια μακρόχρονη προσπάθεια ανακαίνησης για να μπορέσει να δεχτεί το κοινό. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ άλλοι 4 αγνοούνται στην Ισλανδία όταν κατολίσθηση χιονοστιβάδας έπληξε χθες το μικρό χωριό τους. Μία ημέρα μετά τα σωστικά συνεργεία καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανέβρεση των αγνοωμένων. Η χιονοστιβάδα σκέπασε με χιόνι και πάγο τα 17 σπίτια του Ισλανδικού χωριού. 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 4 αγνοούνται. Αμέσως στο χώρο έφτασαν με ελικόπτερα και σκάφη της ακτοφυλακής σωστικά συνεργεία με γιατρούς και σκύλους. Η προσπάθεια για ανέβρεση αγνοωμένων συνεχίζεται από χθες ακατάπαυστα και τα συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να ανασύρουν όσο το δυνατό περισσότερους ζωντανούς από τους ανθρώπους που αγνοούνται. Μέχρι στιγμής οι εργάτες έχουν διασώσει 10 κατοίκους του χωριού. Σε κάθειρξη 24 χρόνων και 6 μηνών καταδίκασε χθες το κακουργιοδικείο της Αθήνας τον Γιώργιο Ιωαννίδη για τη δολοφονία του ενεχειροδανιστή Μιχάλης Βαρνά. Ποινή 14 χρόνων επεπλήθη στο συνεργό του Σταμάτη Μάλι. Ο πόνος των συγγενών του Μιχάλης Βαρνά ξεχύλησε όταν άκουσαν την απόφαση του δικαστηρίου που αναγνώρισε ελαφρυντικά στους νεαρούς κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 36χρονου ενεχειροδανιστή. Με οριακή πλειοψηφία, το κακουργιοδικείο της Αθήνας αναγνώρισε τα ελαφρυντικά της ειλικρινούς μεταμέλειας και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς στο Γιώργο Ιωαννίδη και τον καταδίκασαν σε κάθειρξη 24 ετών και 6 μηνών. Είναι πολύ άδικη, γιατί το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό για την ειλικρινή μεταμέλεια. Είναι άδικο. Μέσα στο έξω από το δικαστήριο με απείλησε αυτός που σκότωσε τον άντρα μου και μου είπε χυδαία λόγια. Ο Σταμάτης Μάλης καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών με το ελαφρυντικό του προτέρου εντυμουβίου. Αναγνωρίσαν το ελαφρυντικό της μεταμέλειας. Γιατί? Το είπε ο αστυνομικός μπροστά στην έδρα. Είναι άδικο. Και οι έρνορκοι θα τα ξαναπούμε στο εφετείο. Θα τα πούμε εκεί που δεν έχει ενόρκους, σε δικαστικούς που ξέρουν. Οι δύο νεαροί στις 30 Μαΐου του 1994 εισέβαλαν οπλισμένοι στο ενεχειροδανιστήριο του Μιχάλης Βαρνά στην Οδό Πανεπιστημίου και άρπαξαν 200.000 δραχμές και κοσμήματα. Όταν ο ενεχειροδανιστής τους ακολούθησε, ο Ιωαννίδης τον πυροβόλησε εν ψυχρό και τον σκότωσε. Αναγνωρίστηκαν στον δράστη κάποια ελαφρυντικά μετά την πράξη, κακώς κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ άδικο. Πάμε. Η αυλαία στη δίκη έπεσε αργά το απόγευμα και οι δύο νεαροί πήραν το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού, ελπίζοντας τη μείωση της ποινής τους στο εφετείο. Βροχή έρχονται πλέον οι καταγγελίες για την δράση κοινικών και αδίστακτων παιδεραστών. Θεολόγος καθηγητής ομολογεί μπροστά στην κάμερα πως βίαζε ανήλικα κοριτσάκια. Τα θύματα του που τα αναζητούσε σε διαλυμένες οικογένειες τα παρέστηρε σε κατάστημα που διατηρούσε στον Κολωνό. Ντοκουμέντο σοκ. Την ώρα που οι καταγγελίες για τα κυκλώματα παιδεραστίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας η μία μετά την άλλη, ο θεολόγος καθηγητής Αλέκος Περής ομολογεί κοινικά μπροστά στην κάμερα μια απερίγραπτη κτηνοδία. Χωρίς καμιά αναστολή, περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς ασελγούσε σε ανήλικα κοριτσάκια. Αυτές ήταν εκεί. Εγώ όταν έκανα, ήταν πριν σπάσω. Δεν έκανα.
Με δέλεαρτο χρήμα, ο Αλέκος Περής παρέσυρε εδώ, στο μαγαζί του, στην οδό Ιωαννίνων 65, στον Κολονό, ανήλικα κορίτσια τα οποία και βίαζε. Πόσο καιρό ήταν να ζουν 1.000 ευρώ. Ο Αλέξανδρος Περής αναζητούσε τα αθώα θύματά του σε οικογένειες διαλυμένες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Φρίκη προκαλεί η αποκάλυψη περίπτωση στην οποία οι γονείς ήταν γνώστες των διεστραμμένων ορέξεών του. Κάλεσα εγώ τον έναν τον πατέρα εδώ στο κατάστημά μου με κάποιον φίλο μου και τον είπα ότι κάτι συμβαίνει με την κόρη σου. Αν θυμάμαι καλά το όνομά της, Ρούλα. Και ο κύριος μου λέει, έχεις να μου δώσεις ένα κοντρόλ τέτοιο, ένα όριο που είχα πάνω στο γραφείο μου. Ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Sky μαζί του ισχυρίστηκε ότι οι σχέσεις του με τα παιδιά ήταν απλά φιλικές. Τα παιδιά ήταν εκεί στη γειτονιά, γνώριζα τους γονείς τους και για να μην γυρνάνε από εδώ και από εκεί, ερχόταν εκεί, πήγαινα σε ένα πελάτη μου στη Σόλωνος και ερχόταν και αυτά μαζί μου για να πάρουν τον αέρα τους, να κάνουν τη βόλτα τους. Το συγκλονιστικότερο στοιχείο, η υπόθεση έχει παραπευθεί στον εισαγγελέα από τις αρχές του χρόνου και ο 50χρονος σάτυρος κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος. Να συνδεθούμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με το ελικόπτερο του Sky και τον συνάδελφο Κυριάκο Μαντούβαλο. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα και πάλι εδώ εμείς στο πόστο μας πάνω από την βρεγμένη Αθήνα με τους επικίνδυνους δρόμους και τους δρόμους της ταλαιπωρίας. Να σας πούμε ότι έχει ξεχωριστό πρόβλημα η Συγκρού από το ύψος του Λίδρα Μάριο προς το κέντρο της Αθήνας, αλλά από ό,τι παρακολουθούμε τώρα και η συνέχεια της λεωφόρου, η Αμαλίας είναι όλοι μπλοκαρισμένοι. Έχουμε σοβαρό το πρόβλημα. Σας βλέπετε τώρα Βασιλέως Κωνσταντίνου δεν έχει πρόβλημα σοβαρό. Έχει πυκνή ροή, όχι όμως και ποτηλιάρισμα. Το ποτάμι και εκεί θα συναντήσει όποιος από τους ακροατηλεθεατές μας ξεκινήσει να χρήσει και θέλει να περάσει από εκεί, θα συναντήσει μεγάλο ποτηλιάρισμα, κυρίως το ρεύμα προς Πειραιά. Αντίθετα η Καταχάκη περιέργως είναι στα καλά της, δηλαδή μόνο λίγο αυξημένη κίνηση ψηλά του Καρέα, συνεχίζει αρκετά καλά μέχρι τη διασταύρωση με πίνη του Παπάγου. Οι δύο κεντρικοί δρόμοι, η Θυσίας και η Μεσογείων, έχουν προβλήματα κυρίως στην κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε από το πρωί πολλά μικροατυχήματα ευτυχώς, με υλικές μόνο ζημίες. Οι δρόμοι είναι άκρος επικίνδυνοι, επομένως όσοι πάρετε απόφαση να ξεκινήσετε από το σπίτι για να κατέβετε στο κέντρο, αν και πρέπει να το σκεφτείτε καλά, γιατί 10 παρατέταρτο έχουμε την παρέλαση, να δούμε πώς θα παρελάσουν τα παιδιά με αυτή τη βροχή. Πάντως ούτως ή άλλως οι δρόμοι στο κέντρο, πολλοί δρόμοι στο κέντρο θα έχουν αποκλειστεί, θα αποσυρθούν από την κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν, εσείς σκεφτείτε το καλά πριν αποφασίσετε να κατέβετε στο κέντρο. Βλέπετε την διασταύρωση Αλεξάνδρας και Κηφισίας και την Κηφισίας πώς κατεβαίνει το ρεύμα της καθόδου με πολύ πυκνή ροή. Εγώ μπορώ να δω μέχρι το βάθος, μέχρι τη Φιλοθέη. Είναι ακριβώς έτσι, συνεχίζει δηλαδή πολύ δύσκολα. Συνεχίζουμε την πτήση ενημέρωσης για να σας ενημερώνουμε άμεσα για οτιδήποτε ήθελε συμβεί. Εσείς προσοχή, προσοχή αν βγείτε στους δρόμους της Αθήνας και σε 7-8 λεπτά θα έχουμε την επόμενη και τελευταία της ημέρας σύνδεση. Κυριάκο, για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε.
Να ρίξουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την καθιερωμένη μας πρώτη ματιά στις σημερινές εφημερίδες. Μια μεγάλη κομπίνα προσλήψεις Ήρους Φέτια ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση της εφημερίδας, αποκαλυπτικές φωτογραφίες της συζύγου του Πρωθυπουργού, συντάξεις και οι προσπάθειες για ένα πιο αξιόπιστο σύστημα υγείας είναι τα πρώτα θέματα του σημερινού απογευματινού τύπου και να δούμε αναλυτικά τις εφημερίδες μας. Στον αδέσμευτο, σπήρα κρατικών υπαλλήλων που διακινούσε ελαθρέα αυτοκίνητα αποκαλύπτει σήμερα ο αδέσμευτος σε αποκλειστικό του ρεπορτάζ. Νεκροί οδηγούν Mercedes 600, κομπίνες 28 δισεκατομμυρίων στη Θεσσαλονίκη είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κάνει επίσης αναφορά η εφημερίδα στον Σάλο που ξέσπασε με αφορμή το βιβλίο για την Μακεδονία. Τίτλος ο Σκυλακάκης, ο συγγραφέας του βιβλίου, δαγκώνει. Αποκαλυπτικά στοιχεία για παράνομους διορισμούς ισχυρίζεται ότι διαθέτει η εφημερίδα Απογευματινή σε επίσης αποκλειστικό της θέμα. Τίτλος: Η ΕΚΑΛΗ ελέγχει και μονοπολεί τους διορισμούς Ρουσφέτια από την αυλή. Η εφημερίδα επίσης διαφημίζει την προσφορά της, που είναι ένα βιβλίο με τους μεγάλους πολέμους της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Να περάσουμε στην εφημερίδα Αυριανή, η οποία αποκαλύπτει νέα φωτογραφία της συζύγου του Πρωθυπουργού στην πρώτη της σελίδα, με τίτλο «Αυτή μας κυβερνά» και υπότιτλο «Ξύπνα δύστυχε Ανδρέα, η μιμή σε κατέστρεψε, διέλεσε το Πασόκ, εξευτέλισε την πολιτική ζωή του τόπου και εξαιτίας της γίναμε ρεζίλη στους ξένους». Είναι ένα πρωτοσέλιδο της Αυριανής που θα συζητηθεί πολύ με την φωτογραφία της συζύγου του Πρωθυπουργού. Πού και πώς θα γίνουν προσλήψεις το επόμενο δίμηνο μας γνωστοποιεί το Έθνος με τίτλο «Δημόσιο 9.500 προσλήψεις». Η εφημερίδα Έθνος έχει αναφορά επίσης στο βιβλίο για τη Μακεδονία με τίτλο «Βαρελό το Μητσοτάκι για Σκόπια». Ομολογεί θλιβερό ρόλο για το όνομα και κατηγορεί τους άλλους. Θύελα στη Νέα Δημοκρατία, έντονη αντίδραση από πολιτική άνοιξη. Σιωπή Καραμαλή είναι οι αναφορές της πρώτης σελίδας του Έθνους στο θέμα που προέκυψε με το βιβλίο του συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Οι φωτιές που άναψε στην Νέα Δημοκρατία το βιβλίο αυτό του συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη είναι και σημερινό πρωτοσέλιδο στην Ελευθεροτυπία. Ο τίτλος της: Το βιβλίο για το όνομα άναψε φωτιές στη Νέα Δημοκρατία. Για όνομα από κάτω και η Ντόρα κατά Καραμαλή, Εχμές Βαρβιτσιώτη κατά Μητσοτάκη είναι το πρώτο θέμα της Ελευθεροτυπίας. Και αναφορά επίσης στην άσχημη κατάσταση της υγείας του Προέδρου Μπορίς Γέλτσιν. Ο Γέλτσιν κινδυνεύει, δεν είμαστε αισιόδοξοι, λένε στη Μόσχα, παλεύει με τον θάνατο. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Συνέντευξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιάννου Παπαντονίου φιλοξενεί η εφημερίδα. Τίτλος της: Διπλός εμπεγμός. 2.700 το μήνα στους συνταξιούχους για το 96, αέρας κοπανιστός στους δημοσίους υπαλλήλους. Αναφέρεται και στο χθεσινό παιχνίδι του Ηρακλή στην Κωνσταντινούπολη, σφαγή του Ηρακλή στην πόλη, ο θρύλος και ΠΑΟ ξεκίνησαν με νίκη. Αυτά και από τον Ελεύθερο Τύπο. Και τέλος στην εφημερίδα Τα Νέα φιλοξενείται συνέντευξη του Υπουργού Υγείας του κ. Κρεμαστινού. Κάρτα υγείας για όλους είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας και βεβαίως η επιχείρηση του κ. Κρεμαστινού να κωδικοποιήσει και να προσφέρει ένα πιο αξιόπιστο σύστημα υγείας. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Να δούμε τώρα το δελτίο καιρού. Παρόλο που θα συμπιωθούν και πάλι λίγες τοπικές βροχές, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, γιατί θα υπάρχουν διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ παράλληλα ο βοριάς θα είναι εξασθενημένος και η θερμοκρασία ήδη έχει σημειώσει μικρή άνοδο. Πιο αναλυτικά, στη βορειοανατολική χώρα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες και θα σημειωθούν λίγες πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις και η έντασή τους στα πελάγη δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 2 μέχρι 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο από 8 έως 21 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού και σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μικρή πιθανότητα για ασθενή βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρ στο Σαρονικό και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 μέχρι 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες και υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι και η έντασή τους στο θερμαϊκό θα είναι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Για το Σάββατο, αν εξαιρέσουμε τη Θράκη και την ανατολικότερη νησιωτική χώρα, όπου εκεί θα έχουμε στην αρχή της ημέρας νεφώσεις με τοπικές βροχές, αλλά και εκεί γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, από την αρχή της ημέρας, ο ουρανός θα είναι σχεδόν αίθριος και θα έχουμε μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση που δεν θα ξεπερνάει στα πελάγη τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Πάμε σε λίγες διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.